1,5 δισεκατομμύριο ευρώ θα εισρέψουν στα ασφαλιστικά ταμεία φέτος με τη ρύθμιση των 100 δόσεων για τις οφειλές, τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Δημήτρης Στρατούλης σε συνέντευξή του στο ΑΠΕΜΠΕ. Είναι η πιο βελτιωμένη ρύθμιση που έχει υπάρξει στη χώρα αναφορικά με τις οφειλές μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυτοαπασχολουμένων κλπ. Προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Στόχος μας με αυτή τη ρύθμιση είναι να υπάρξει ανακούφιση στα οικονομικά της κοινωνικής ασφάλισης. Εκτίμηση των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου είναι ότι με αυτή τη ρύθμιση φέτος θα έχουμε έσοδα ύψους 1,46 δις ευρώ, περίπου 1,5 δις ευρώ. Δεύτερος στόχος με αυτή τη ρύθμιση είναι να υπάρξει μια μεγάλη οικονομική ανάσα στις μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους. Έτσι θα σπάσουμε το υφεσιακό κλίμα, δήλωσε ο κ. Στρατούλης, και θα υπάρξει επανεκκίνηση της οικονομίας. Ο κ. Στρατούλης σημείωσε ότι δίνεται η δυνατότητα να μπουν στη ρύθμιση όλοι όσοι οφείλουν οποιοδήποτε ποσό. Δεν έχουμε βάλει τα όρια που υπήρχαν με τη ρύθμιση της προηγούμενης κυβέρνησης, που έλεγε ότι αν οφείλεις μέχρι 15.000 ευρώ μπορείς να κάνεις 100 δόσεις, ενώ αν οφείλεις 15.000 έως 1 εκατομμύριο ευρώ μπορείς να κάνεις 72 δόσεις. Η ρύθμιση μας λέει οποιοδήποτε ποσό, χωρίς κανένα όριο αν οφείλεις μπορείς να κάνεις αυτή τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Επίσης, έχουμε, ενώ με την ρύθμιση την ισχύουσα της προηγούμενης κυβέρνησης, ο τόκος, ο ετήσιος, όποιον έμπαινε στη ρύθμιση για τις δόσεις του ήταν 4,56%. Τώρα, με αυτό που εμείς προτείνουμε, αν χρωστάς μέχρι 5.000, είναι μηδενικό το επιτόκιο, δεν υπάρχει επιτόκιο, δεν υπάρχει επιβάρυνση. Αν χρωστάς από 15.000 και πάνω, το 4,56% που υπήρχε ως επιτόκιο ετήσιο γίνεται 3%. Και τρίτο και το βασικότερο, αν δώσεις εφάπαξ αυτά που οφείλεις, διαγράφεται το 100% των προσαυξήσεων από τόκους, πρόστιμα, που από ό,τι γνωρίζετε πολλές φορές είναι το 100%, είναι το 50% της οφειλής. Και αν κάνεις ρύθμιση με 50 δόσεις θα διαγράφεται το 70% των προσαυξήσεων και αν κάνεις με 100 δόσεις θα διαγράφεται το 50% των προσαυξήσεων έναντι της διαγραφής του 20% που ήταν με την ισχύουσα ρύθμιση της προηγούμενης κυβέρνησης. Με αυτά τα εργαλεία, δήλωσε ο Υπουργός, πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα πετύχει τους στόχους της.